Η ιδέα δεν είναι κάτι καινούριο. Εμείς ουσιαστικά από το εδώ και 37 χρόνια ασχολούμαστε με την καταγραφή της άγραφης ιστορίας της Ελλάδος, χωριό-χωριό και μέσα από τη ζωή των συγχρόνων Ελλήνων, αλλά και του αποδήμου ελληνισμού. Αρχικά ξεκινήσαμε να ενισχύσουμε την πληροφόρηση του εξωτερικού με δωρεάν εκδόσεις που κάναμε για τη Μακεδονία, για τον Μεγάλο Αλέξανδρο, για την επιστροφή των μανδάλων του Παρθενώνα. Και αφού ο πρώτος κύκλος αυτός έκλεισε, έπρεπε να ασχοληθούμε λίγο και με τα κριτικά σχολεία, με την Ελλάδα μάλλον λίγο. Και πρώτα απ' όλα, με πρόταση της συνεργάτητος κυρίας Θεοδοσιάδη, πέρυσι, ξεκινήσαμε την προσπάθεια αυτή να ενισχύσουμε τα κριτικά σχολεία. Έχουμε ένα πενταετές πρόγραμμα και μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Η Ελλάδα έχει αδυναμίες, τα σχολεία μας έχουν ελλείψεις τεράστιες και επειδή είμαστε και σε μια εποχή, μάλλον ζούμε εδώ και πολλά χρόνια μια εποχή, μια κατάσταση αλλίωσης της ρίζας μας, της ταυτότητάς μας, του πολιτισμού μας, με τα κύματα των μεταναστών, αυτό γίνεται πιο δύσκολο ακόμα για μας. Έτσι αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε αυτή την ιδέα και να ενισχύσουμε τα κριτικά σχολεία από εκεί πρώτα, τα οποία νιώθαμε και είδαμε ότι έχουν κάποιες ουσιαστικές ανάγκες. Έτσι ξεκινήσαμε, πορευόμαστε μέχρι στιγμής. Έχουμε συμπαράσταση Ελλήνων, όπως είχαμε όλα αυτά τα χρόνια που κάνουμε αυτή την καταγραφή, και ελπίζουμε ότι μέσα στην πενταετία θα έχουμε πετύχει κάμποσα πράγματα. Από την αρχή του χρόνου έχουν γίνει 4 αποστολές στη Λέσβο. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, οι περισσότερες σε σχέση με άλλες αποστολές. Γιατί επιλέχθηκε η Λέσβος? Αυτονόητο. Η Λέσβος είναι το πιο ταλαιπωρημένο νησί τώρα με τις μεταναστεύσεις που γίνονται και με τα παιδεία που έχουν εκεί και έχουν εγκατασταθεί ξένοι. Έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά, νομίζω, σε όλα τα επίπεδα, και οικονομικά και πολιτιστικά κλπ. Και γι' αυτό το λόγο δώσαμε μια βαρύτητα σε αυτό το χώρο. Θέλετε να μας περιγράψετε την καμπάνια, πώς λειτουργεί και πώς μπορεί να βοηθήσει και ο υπόλοιπος κόσμος? Εντάξτε, εμείς έχουμε καταρχάς μέλη, έχουμε χιλιάδες μέλη, υποστηρικτές. Πάνω από 200.000 Έλληνες έχουν ενεργοποιηθεί τα τελευταία 20-25 χρόνια στο έργο που κάνουμε. Και πρωτίστως απευθυνόμαστε σε αυτούς, δηλαδή τους ενημερώνουμε. Και όποιοι από αυτούς επιθυμούν να υποστηρίξουν αυτή την προσπάθεια, είτε με δωρεά, είτε το να αγοράσουν κάποιο αντικείμενο, να αγοράσουν ένα κομπιούτερ, παραδείγματος χάρη, και να το προσφέρουν. Με αυτόν τον τρόπο κάνουμε την ενημέρωση. Φυσικά και ότι στο site μέσα υπάρχει το σχετικό και έχουμε δει και ανταπόκριση τεράστια από μη μέλη, δηλαδή από ανθρώπους που δεν μας γνωρίζουν. Πράγμα που αποδεικνύει την ευαισθησία του Έλληνα και αυτό που λέμε ότι όταν κινδυνεύουν κάποια πράγματα, συσπυρωνόμαστε. Ενώ εν καιρό ειρήνης και απόλυτης ηρεμίας, διαλυόμαστε. Ήθελα να ρωτήσω πώς επιλέγετε το κάθε σχολείο. Είδα η πρώτη σας αποστολή στη Λέσβο ήταν στα Χίδρα, μετά Μανταμάδος, κάτω Τρίτος. Κοιτάξτε, εμείς επιλέξαμε καταρχάς τα κριτικά σχολεία, τα οποία και ενημερώσαμε για την επιθυμία που έχουμε. Δηλαδή να ενισχύσουμε τα σχολεία και να καλύψουμε τις ανάγκες. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση σε αυτό το κομμάτι. Και εμείς πλέον με τις δυνατότητες που έχουμε, έχουμε ξεκινήσει σιγά σιγά να ενισχύουμε αυτά τα σχολεία. Και όπως σας είπα, δώσαμε μια μεγαλύτερη βαρύτητα στη Λέσβο, λόγω της ιδιαιτερότητας της εποχής. Μάλιστα. Η τελευταία μου ερώτηση ήταν μια σύντομη παρουσίαση για το Μέλλανθρον, αλλά νομίζω ότι την κάνατε στην αρχική. Ωστόσο, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς. Ποιος είναι ο Σταύρος Πανουσόπουλος? Ο Σταύρος Πανουσόπουλος είναι ένας χωριάτης. Είναι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε σε ένα χωριό της Μεσσηνίας, μέσα σε 6 παιδιά, και βίωσε τα χωριά που ερημώναν, το χωριό που ερήμωνε σιγά σιγά,
βίωσε απώλεια ανθρώπων που είχαν ιστορίες, που κουβαλάγανε μαζί τους ιστορίες συγκλονιστικές για μένα, που τους έζησα σε ένα καφενείο που ζούσα. Και εκεί μου δημιουργήθηκε η επιθυμία, η ανάγκη επιθυμία. Και αυτά τα πράγματα όλα πρέπει να διασωθούν. Δεν μπορεί να φεύγει αυτή η ιστορία, να χάνεται αυτό που κουβαλάει ο κάθε άνθρωπος μέσα. Και έτσι, αυτό μιλάμε τώρα από μικρό παιδί, έτσι, από τότε που γεννήθηκα, γιατί το καφενείο ήταν το σπίτι μου, ήταν η κουζίνα, ήταν το σχολείο, ήταν όλα. Λοιπόν, και όλα αυτά κάποια στιγμή κατάφερα και τα υλοποίησα με τη βοήθεια και την αγάπη όλων των Ελλήνων. Ξεκίνησα από την Κρήτη, ασχολήθηκα 8 χρόνια περίπου και κατέγραψα την άγραφη ιστορία της Κρήτης σε 25 τόμους, 1186 χωριά να φανταστείτε. Και μετά σιγά σιγά ανοιχτήκαμε, πήγαμε στο εξωτερικό, είδαμε τα προβλήματα των Ελλήνων, γιατί καταγράφαμε και την ιστορία των Ελλήνων, που είχαν εγκαταληφθεί από τη μητέρα πατρίδα, τότε δεν είχε δημιουργηθεί καν το ΣΑΕ. Έτσι λοιπόν είδαμε το πρόβλημα της Μακεδονίας, παραδείγματος χάρη που έξω ήταν τεραστίων διαστάσεων. Δηλαδή κάθε μέρα εκεί που ήμουν στον Καναδά, στην Αυστραλία ή στην Αμερική, κουβεντιάζαν το θέμα. Ερχόμουν στην Ελλάδα και δεν έβλεπα τίποτα. Ένιωθα δηλαδή ότι σαν να ήταν ένα παραμύθι όλα αυτά που κυκλοφορούσαν τα νομίσματα, η Σκοπιανή με το Μεγαλέξανδρο πάνω με τον Αριστοτέλη κλπ. Τότε λοιπόν έγινε και μία δημοσίευση. Ένας όμιλος δημοσιογράφων έκανε μία έρευνα στα Πανεπιστήμια της Αμερικής και διαπιστώθηκε ότι στις 500 εκδόσεις που είχαν το θέμα Μακεδονία, οι 495 ήταν Σκοπιανής και Τούρκικης προέλευσης. Και το 5% που αναφέρονταν σε ελληνικές θέσεις είχαν πάρει φοιτητές στα βιβλία, δανειστικά, Τούρκοι και Σκοπιανοί συνεργαζόμενοι, είχαν κόψει τις σελίδες, είχαν ξεραφεί τις σελίδες και έτσι δεν υπήρχε πληροφόρηση. Τότε λοιπόν αυτό δεν μπορούσε να με αφήσει αδιάφορο, ούτε η εγκατάλειψη του ελληνισμού από τη μητέρα πατρίδα, ούτε αυτό το θέμα. Έτσι λοιπόν εκεί οραματίστηκα το πρόγραμμα του οικουμενικού ελληνισμού, το οποίο έθεσα στην υπόψη του Προέδρου της Δημοκρατίας, τότε του Στεφανόπουλου, του Οικουμενικού Πατριάρχη, που πήραμε την αιγίδα τους και την ευλογία τους, και ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε να μοιράζουμε βιβλία δωρεάν στα ξένα πανεπιστήμια, αγγλιστή φυσικά, στα αγγλικά δηλαδή. Μοιράσαμε 10.000 περίπου δίπλωμα της Μακεδονίας, σε όλα τα πανεπιστήμια. Μοιράσαμε το Μεγαλέξανδρο, την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα στο Ευρωκοινοβούλιο, σε ειδική τελετή που έγινε. Έτσι ξεκίνησα. Και όλη μου ζωή, όλη μου ζωή, η ζωή ενός παιδιού που γεννήθηκε σε ένα χωριό και μεγάλωσε και γαλουθήκε και με τις αξίες εκεί, τις ελληνικές, είναι αυτή. Εμείς τότε είχαμε στο σχολείο, μπαίναμε μέσα και βλέπαμε τη φωτογραφία του Κολοκοτρώνη, του Καραϊσκάκη, του Παπαφλέσσα. Τώρα τα έχουν κατεβάσει αυτά. Είναι σε αποθήκες, όπως είπε και ο Ιερώνυμος, όταν σε μια εκδήλωσή μας είδε κάποιες εκδηλώσεις που κάναμε στο εξωτερικό, στην Νότια Αφρική, στην Αργεντινή κλπ. Που είχαν στα σχολεία μέσα τις φωτογραφίες αυτές, που κλαίγανε όλοι που συμμετείχαν στις αποστολές. Λέει, εκείνοι λέει τιμούν τους ήρωες και την πατρίδα. Εμείς λέει τα έχουμε καταχωνιασμένα πλέον στα υπόγεια των σχολείων. Αυτά είναι. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται περισσότερα. Μάλιστα. Στη Λέσβο έχετε έρθει ποτέ, από περιέργεια τώρα ρωτάω. Πώς δεν έχω έρθει. Έχω έρθει την περίοδο 81-82, βρέθηκα στη Λέσβο, βρέθηκα στην παρέλαση εκεί για την απελευθέρωση, για την ένωση της Λέσβος. Ναι, βέβαια. Έχω επισκεφτεί σχεδόν όλη την Ελλάδα. Και γιατί μου αρέσει η Ελλάδα, γιατί θεωρώ όχι τώρα, ότι είναι η ωραίτερη χώρα του πλανήτη, και από θάλασσες και από άλλα πράγματα. Έχουμε επισκεφτεί όλο τον πλανήτη με αποστολές που κάνουμε, από τη γη του Πυρός μέχρι το Βανκούβερ, από τον Ντάργουν της Αυστραλίας μέχρι τη Μελβούρνη, μέχρι την Αγία Πετρούπολη. Πήγαμε στην Κούβα,
στις παραλίες υποτίθεται που είναι οι μαγευτικές με τους καρχαρίες και τα σαρκοφάγα ψάρια. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι η νεότερη χώρα του πλανήτη και την έχω απολαύσει, την απολαμβάνω και όσο μου δίνει ο Θεός χρόνια θέλω να τη ζω, να τη βλέπω, να τη νιώθω. Στο νησί σας πέρασα υπέροχα, όπως και στα περισσότερα μέρη της Ελλάδος. Τότε φυσικά που ήρθα εγώ δεν είχε την ανάπτυξη που είχε μετά, αλλά αυτό ήταν ακόμα το καλύτερο για μένα. Γιατί μένα μου αρέσει η ρίζα, μου αρέσει η παράδοση, μου αρέσει αυτό που βαλάει ο Έλληνας μέσα του. Κατάλαβα. Πρέπει να μείνει, γιατί αυτό είναι που θα αφήσουμε στις γενιές τα επόμενα, στις επόμενες γενιές τα παιδιά μας.